Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Θα σας πάω μαζί μου σε ένα καταπληκτικό ταξίδι. Επιτέλους προλαβαίνω να κάνω και αυτό. Θα πάμε στο Παρίσι, στο show της Celia Kritharioti και μετά θα σας πάω στο Βερολίνο. Και εκεί έχουμε πολλά πράγματα να δούμε, θα σας βάλω μέσα, θα πάμε εκεί λίγο backstage. Θα δούμε εκεί το show, θα σας πω και τι φορέσανε οι καλεσμένοι. Θα κάνουμε ένα σχολιασμό έτσι, ωραίο. Τι άλλο, είχα πολύ δύσκολη μέρα, μην με βλέπετε έτσι. Είναι 9:30 ώρα το βράδυ και εγώ έχω ξεκινήσει από το σπίτι μου. Ξεκίνησα 6:30 ώρα από το σπίτι μου το πρωί. Πήγα τα παιδιά μου, πέταξα στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Τους άφησα εκεί. Από τις 10:30 περίμενα στο αεροδρόμιο της Ρουμανίας μέχρι τις 4:30 που είχα την πτήση να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Είχα καθυστέρηση. Έφτασα 6:30 στην Αθήνα. Μέχρι να πάρω την βαλίτσα μου, μου φέρανε την βαλίτσα. Το έχω αφήσει στο αεροδρόμιο, μου φέρανε την βαλίτσα κτλ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι με μια τεράστια βαλίτσα. Τα λείπω 7 μέρες περίπου, 6 μέρες. Και μετά μπήκα σε αυτό το αεροπλάνο που πάει για Παρίσι, που είχε ένα προβληματάκι και έχουμε καθυστέρηση μία ώρα. Έχω μπει σε 3 αεροπλάνα δηλαδή σήμερα. Έχω κοιμηθεί πάνω στο τραπέζι σε ένα εστιατόριο στη Ρουμανία. Έχω κοιμηθεί σε ώρα και στα 3. Όχι, στο τρίτο δεν έχω κοιμηθεί ακόμα. Έχω κοιμηθεί στα 2 αεροπλάνα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί σήμερα. Ελπίζω να φτάσω καλά. Ελπίζω να μην έχω άλλες δυσκολίες. Να απολαύσουμε το show αύριο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ωραίο. Και είμαι τυχερή γιατί έχω και μία φίλη μαζί μου. Πού είσαι εσύ? Πες ένα γεια στις γατούλες μου. Να πω ένα γεια στις γατούλες μου. Ναι. Τη χαίρομαι πάρα πολύ που ταξιδεύουμε πρώτη φορά μαζί. Ναι. Α, ναι. Δεν έχουμε ξαναπάει μαζί. Κόλα το. Είμαστε φίλες καιρό, αλλά δεν έχουμε πάει πουθενά μαζί. Δεν καταλαβαίνω πόσο χρόνια γνωριζόμαστε. Να σας πάω ένα ταξίδι στον χρόνο που πάρα πολύ ωραίο αυτό το κοντινό. Ναι. Για να ακούγεσαι. Είναι καλύτερα από τις γατούλες. Γνωριζόμαστε από τότε που ασχολήσουμε εσύ με το μόντρινγκ. Εγώ με το μόντρινγκ. Α, νόμιζα ότι εσύ έκανες κάτι άλλο. Έκανα τη συνειδητριά σου. Έτσι. Λοιπόν, ασχολούμασταν με το modeling. Έδινες τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί δεν με δείχνεις που σε καηδεύω. Το καλύτερο σου εαυτό, μωρέ. Στις πασαρέλες. Ναι, μωρέ. Για να βρεθείς τώρα να κάθεσαι στην πρώτη σειρά και να σχολιάσεις όλες. Ξέρεις όμως ότι μου λείπει πάρα πολύ, ότι τα ήθελα να είμαι και το μοντέλο ταυτόχρονα, το ξέρεις. Σπρώξες, αγαπώ. Να σου σπρώξω. Κατέβασε το σόλις με το σόλι. Έλα εδώ να σου δείξω πώς γίνει. Δεν σου λείπει εσένα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αλλά και πάνε δεν έχω. Εντάξει, και εγώ βρε παιδί μου τα ανέβω, άμα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά... εντάξει, ναι, μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα, αυτή δεν μεγαλώνει. Και κοιτάξτε, έχουμε και αδελφούλες σαντούλες. Αυτή είναι η μεγάλη αδελφούλα εδώ. Και έχει και τη μικρούλα, μαμά και την κόρη μαζί. Η μαμά και η κόρη. Όχι, αδελφούλες, όχι η μαμά και η κόρη. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε. Εγώ δεν είμαι τόσο τραγική για τόσες ώρες ταλαιπωρία. Όχι, δεν είσαι, αλλά θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι. Εσύ είστε φρέσκη, αγάπη μου. Ήρθες από το σπιτάκι σου 7 η ώρα, κυρία. Α, ναι, σωστά. Σούβλας. Λοιπόν, θα μας ακολουθήσετε στο Παρίσι, γιατί αυτό το κορίτσι έχει να μας δείξει πολύ ωραία πράγματα που εγώ απλά θα κάθομαι δίπλα της, δεν είναι. Ναι. Όχι, κάνεις λάθος. Θα κάνεις το floor manager, το σκηνοθέτη. Α, ναι, θα κάνω. Το τρυπόδι. Το τρυπόδι. Θα σας βγάζω φωτογραφίες. Φωτογραφίες τα πάντα. Εγώ, και εγώ τα κάνω τα φωτογράφω. Ό,τι γίνει στο Παρίσι να μου το χρεώσω. Άμα εξαφανιστεί καμία φορά, δεν μην νομίζετε, μπορεί να κατακτήσει σικουάν, πώς το λέτε εσείς στα ελληνικά, σικουάν. Σικουάνα, για το ποταμό. Ναι, τι θέλεις να σε ρίξω εκεί. Όχι εγώ εσένα, αν εξαφανιστείς να μην απορεί κανένας. Πού είσαι. Λοιπόν, πες για τώρα, αύριο. Πολύ ωραία τα πόδια. Από το, ναι λοιπόν αυτό. Είμαι τυχερή, δεν είμαι μόνη μου. Και αύριο θα σας δείξω και την προετοιμασία μου. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάω απλή και λυτή.
Δεν φημίζουμε για απλότητα και λιτότητα. Λοιπόν, πάω να σε ανακοιμηθώ λίγο και στο τρίτο αεροπλάνο. Μην έχει παράπονα το αεροπλάνο. Έχω βγάλει και τα παπουτσάκια μου. Κάτσε να σας δείξω. Όλα τα σας δείξω. Ναι, εδώ. Εδώ. Πόσο σεξ είμαι. Δείτε, δείτε. Τι έφερα και έβαλα και κάλτσες. Μην ακουμπάω κάτω έτσι. Πω πω τα μάτια μου. Τι να κάνουμε τώρα, κάτσε εδώ, είναι καλύτερο το φως. Εδώ, έτσι. Εδώ ετοιμαστήκαμε. Εδώ η μαντάμ στο πάθητε. Εκεί. Πάγαμε πολύ ωραία. Είμαστε σαν honor. Και τώρα θα σας πάω στο χώρο που γίνεται το show, στο παλαιό του Τόκιο. Είναι ένα καταστροφικός χώρος. Χάρηκα πάρα πολύ να σας τα είναι εκεί. Και θα δείτε τι θα κάνουμε και τι θα πούμε και τι θα πιούμε και τι ό,τι άλλο θα κάνουμε. Καλώς είναι. Η σερβιτόρα καλησπέρα, μάλλον μάθουν από πού είμαστε. Α, μας ακούσανε. Ναι. Ναι. Βέβαια, Ελλάδα. Όλοι ξέρουν. Έτσι. Εδώ είμαστε, ready. Πού είσαι? Βάζουμε πουδρίτσα. Βάζουμε πουδρίτσα για εκατοστή φορά σήμερα. Ναι. Γυαλίζω. Γυαλίζουμε, γυαλίζουμε λοιπόν. Εδώ, τώρα αυτό εδώ, το πλό. Αυτά εδώ τα απλά. Εδώ, κυρία εδώ. Η Mademoiselle Dior, κάτι συμβαίνει, μη τρακάρουμε, μη τροχώρουμε, μη τροχώρουμε. Θα πάρουν τα μαλλιά μου, όσο τρακάρουμε. Είναι λίγο ψύχρεμη. Αργήσαμε κιόλας. Αργήσαμε, γιατί σταματήσαμε να πάμε. Μην το πούμε. Δεν με πήγε σταματήσαμε. Όχι, ο κύριος εδώ που τον πλακώσει. Που άργησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε τι. Μπορώ να τον χτυπήσω, λες. Όχι, λέω, όχι. Δεν είναι σωστό. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο. Καταφέρουμε τον τρόπο. Εντάξει, η μπούκλα να κάθετε. Η μπούκλα να κάθετε, εδώ το, η κατασκευή να κάθετε και τίποτα. Όλα τα άλλα ζέρ μας λέει εδώ ο κύριος. Εντάξει, τι να χώνεσαι. Η ζωή είναι ωραία. Εύκολα. Εντάξει. Φάγαμε ωραία όμως, δεν έχεις να πεις. Α, και ωραία και βιολογικά. Και βιολογικά, και πάνω από όλα. Κυρίες. Ναι, πλάκα πλάκα αυτό το, το ζουκίνι. Πάρα πολύ ωραίο όμω. Θα το φτιάξω κι εγώ στο σπίτι. Μπράβο, αγάπη μου, νοικοκυρά είσαι. Κολοκυτάκια και ζουκίνι. Να το φτιάξεις, ομό. Να το φτιάξουν, ναι. Εγώ λέω πρέπει να κάνουμε ένα τραπέζι. Κατασκευή, καλά κάστε. Μια χαρά είναι, δεν είναι κατασκευή, είναι καταφέρνω. Είναι κατασκευή. Καλά, έργο τέχνης είναι. Ναι. Ο κατασκευάστηκε αυτό. Φώτης Μπάλας, ο καλύτερος. Ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης, καταπληκτικός. Και εδώ το φορεματάκι της Σίλιας με το φιόγκο και εδώ μετά τα εδώ. Είναι νερά η δέμη. Ναι, δείξε και το παπουτσάκι. Έτσι. Κάτσε. Να τα. Εδώ είμαστε. Τα βγάλαμε μόλις. Μόλις, ναι. Είναι τα pet μας. Τα ντούλες μας και τα παπούτσια είναι τα pet μας. Τα αγαπάμε πάρα πολύ. Μας αρέσει να παίζουμε μαζί τους πάρα πολύ. Ναι, ναι, τα προσέχουμε, τα φροντίζουμε. Με αυτά χαιρόμαστε. Ναι, τι άλλο. Εντάξει, και με άλλα πράγματα, αλλά και με αυτά. Με αυτά πολύ όμως. Εγώ μιλάω για μένα πολύ. Δεν θα το κρύψω. Αλήθεια λέω. Με αυτά και όλο. Duckface. Πάμε να βάλουμε. Να είμαστε έτσι. Όχι, σε παρακαλώ, μην βάλεις. Γιατί να μην είμαστε στη μόντα, ντέντες να είσαι στη μόντα εσύ, ντέντες να είσαι. Ξέρεις ότι πρόλαβα τις εποχές που δεν ήταν της μόδας τα μεγάλα χείλη και μου τα μικραίνανε. Α, με το... ναι και με... κοίτα, εμένα καταρχήν με φυνεγκάκανε από πίσω να δουν αν είναι ψεύτικα. Δεν είναι και τόσο μεγάλα, φαντάσου να είχα... να ήμουν έτσι. Όχι, εμένα δεν με έχουν κυνηγήσει αυτό. Και σου έχουν κάνει ποτέ έτσι. Όχι. Όχι. Εμένα απλά μου τα μικραίνανε. Γιατί τα τότε μικρένα. Ήταν της μόδας τα μικρά χείλη. Τώρα πάει. Τώρα πάει, τώρα τα μεγαλώνουμε λίγο και από πάνω. Εντάξει, επειδή μου έρχονται κάτω με αυτά. Ναι, εντάξει. Το χεράκι μου κουνάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θες λίγο γυμναστική, σε παρακαλώ πολύ. Γυμνάσου, κορίτσι μου.
Για να φτιάξω το μαλάκι εδώ. Φτιάξει και το μαλλί μου. Το καπέλο. Το καπέλο. Το αργοτέχνη. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο. Γεια σας. Κορίτσια, πού είστε? Από τα φτιάξω. Να και την άλλη είναι εδώ. Την κούκλα, την τον μόντελ. Συμπληρώσαμε το τρίο στο. Ναι, βέβαια, κάτσε και εγώ με τη μεντάλια. Πολύ φωτογραφία έπαιζε για το καπέλο. Μυστήρα. Ναι. Να ξέρεις, Φώτη, ότι πολύ εδώ φωτογραφία, πολύ χαμός για το εργοτέχνη που φοράω. Έτσι. Έτσι, να σας δείξω εδώ. Πόσο καταπληκτικά είναι. Ναι, το YouTube εδώ, Αγγελικούλα. Πες να γιάσεις τις κατουλές. Για να δούμε τι φοράς κι εσύ. Για δείξε. Στην εδώ, πακέτα. Ναι, απλά απλή και λίτη. Πες με τι ήρθες, σε παρακαλώ, έτσι ντυμένη. Σε παρακαλώ, πες με τι ήρθες εδώ, έτσι ντυμένη. Ήρθα μπουρκλώντας και εδώ. Με το μετρό, μπήκες έτσι στο μετρό. Και έπεφταν και χαμηλή κάτω. Καταλαβαίνετε τώρα, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα. Κοίτασε τον κόσμο δεξιά-αριστερά, χαμό. Που πάει το κορίτσι αυτό. Και εμείς να δείτε, δεν υπήρχε παιδάκι. Παιδάκι, τι είπετε, παιδάκι, γυναίκα, άντρα, όλοι μας κοιτάγανε, λες και είχαμε κάτι. Το καπέλο σου άντρες σαν αγάπη, επίσης φαντάζομαι ότι κάποιος στον δρόμο θα μου πει και στα δικά μας, είμαι συλλέφερες. Δεν σας θα σας παντρέψω, εγώ κουμπάρα. Εδώ έτοιμες είστε και οι δύο. Δηλαδή πεντάλια περιορίες, έτσι. Μόνοι χαίρετε, μόνοι. Εδώ το make-up. Λοιπόν, εμείς είχαμε μια περιπέτεια. Παιδιά κάνουν έργα στον δρόμο και η απόσταση 5 λεπτών κάναμε 35. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Προσθήκαμε το ταξιτζί. Ναι. Το νούμερα. Ναι. Hello. A vision of spectacularity. Of course. Okay. You want to stand up? You're amazing. Oh, thank you. I'm trying. You're super. Πρέπει να δώσουμε και εδώ συνεντεύξεις κτλ. Αλλάξαμε θέσεις. Εδώ έχουμε πιο καλό view. Έχουμε και την κυρία Μακρύ από το περιοδικό ΕΛ. Και περιμένουμε να ξεκινήσουμε.
αυθεντικός. Ο τόπος του έρωτα! Ω παρή, ο τόπος του έρωτα! Ρίξε μου τα μαλλιά πίσω, Εβελίν. Φωτογραφίζονται τα κορίτσια.
φωτογραφίζονται τα κορίτσια εδώ. Μας κοιτάνε όλοι καλά. Τα λόκολς της αγάπης. Εδώ. Έρχεσαι εδώ, το βάζεις, γράφεις Ιβάν Τέση, Μαρία και Γιώργος ας πούμε, καρτουλίτσα και το αφήνεις εδώ. Εδώ κι εγώ για την αγάπη μου να βάλω ένα, εδώ, το παπούτσι μου είναι η αγάπη μου. Βέβαια, πού θα μπορούσαμε να είμαστε, είμαι στο Γκαλαρί Λαφαγέτε, είμαι στο αγαπημένο μου μαγαζί, έχω πεθάνει, θέλω να πάρω όλα, αλλάξαμε όπως βλέπετε, θέλω να τα πάρω όλα αυτά, τα κατσικάκια, είναι αγάπη, είναι, πώς να σας το πω εγώ, ότι έχουμε μια σχέση με αυτό το μπραντ, σχέση αγάπη, είναι ο ερωμένος μου, το brand είναι έρωτα, εδώ θα το θυμάσω, δεν μπορώ. Και θα σας δείξω και άλλο ένα, εδώ, όπα, το έριξα κάτω. Όχι, εδώ πρέπει να σέβεστε, εδώ είναι σαν να μπαίνει σε μια εκκλησία, σέβεσαι πάρα πολύ. Εδώ εκεί η κυρία κοιτάει άλλο brand, να ζητά συγγνώμη έτσι. Εδώ έπρεπε να είσαι, εδώ. Αυτά μπορώ να πεθάνω τώρα. Τα έχω όλα τα χρώματα. Τις κατσικούλες θα τα πάρω σε όλα τα χρώματα. Το έχω βάλει στόχο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εγώ θα τα πάρω, κοιτάξτε τα κούλια εδώ. Να πεθάνω τώρα, θέλω. Όταν έχεις ένα πάτος, μια αγάπη, εγώ την έχω ας πούμε να φάω, δεν ξέρω τι φαγητό, δεν ξέρω με ποια χώρα να πάω. Εγώ θέλω αυτό. Να πάρω αυτά εδώ. Αλλά η αγαπημένη μου να σας την δείξω τώρα, δεν έχει εκτόσεις, ελπίζω να βρω εκτόσεις, δυστυχώς δεν έχει, είναι αυτή εδώ η μεγάλη, η κόκκινη, αυτή εδώ. Αλλά μισό γιατί τα άριξα εδώ, δώστε μου λίγο χρόνο. Εδώ είμαι και αυτά εδώ, τα μαξιλαράκια το βάζεις εδώ, το μαξιλάρι. Το έχεις και στο αεροπλάνο, αν νυχτάζεις, το βάζεις και κοιμάσαι. Τι άλλο. Αυτά εδώ τα cuts πεθαίνω εγώ, μισό να σας δείξω από εδώ. Εδώ τα cuts πεθαίνω. Αυτό το παντελόνι, το βινίλι είναι πολύ ωραίο. Καλά, γενικά τα πουκάμισα και όλα τα σακάκια και τα λοιπά, τα cuts δεν υπάρχει. Καλά, εδώ είναι πρετ-α-πορτέ, δεν είναι πρώτη σειρά. Είναι τα M6 εδώ. Ναι. Δεν μπορώ. Περιμένω να φέρει τα παπούτσια. Αν δεν έχει τα νούμερά μου, θα τη χτυπήσω. Μια κατσικούλα πρέπει να την πάρω. Εδώ είναι τα μεζόν. Μεζόν Μαργέλα. Εδώ. Τα κάτσε. Βέβαια. Λοιπόν, το άρωμα είναι Provence Paros 2001. Άρωμα Ελλάδος! Έτσι, Maison Margiela. Αγαπώ. Και μυρίζει και τέλεια. Είναι unisex αυτά. Μυρίζουν τέλεια. Δεν φεύγω από εδώ, σας το είπα. Εδώ θα σας ζαλίσω, θα σας πρίξω. Θέλω και αυτά τα αρχικά εδώ. Αυτά εδώ. Τι να κάνω, έχω και εγώ μια αγάπη. Εδώ αυτά, ούτε να τα βλέπω εγώ, να τέλος πάντων. Εδώ τις καλύτερες βαλίτσες, να το ξέρετε, καλύτερες και από τη Τούμη. Πού είναι η κυρία? Εκεί τις σκάλες του σπιτιού μου, εδώ είστε στο σαλόνι μου. Εδώ, να σας το γυρίσω. Εδώ είναι το σαλόνι μου. Μπορείτε να έρθετε για καφέ. Έρχεται γενικά κόσμο, το βλέπετε.